Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Αραπέα στα Τραπώ. Είναι 3 Οκτωβρίου του 2023 και σήμερα θα ασχοληθούμε με μια μπαρούφα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και θα μου πείτε γιατί πρέπει να ασχοληθούμε σχεδόν μια ώρα με αυτό το πράγμα. Γιατί θα σα προετοιμάσω για το μέλλον. Γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίζουν πάρα πολλέ μπαρούφε και πρέπει να καταλάβετε και ποιοι είναι οι αχυράνθρωποι στον χώρο τη ελληνική αναζήτηση. Θα παίξω ένα ηχητικό, ευελπιστώ να παίξει και μετά θα πω πολλά πράγματα. Επειδή στις 4 Οκτωβρίου, 21 και 21 το βράδυ, ετοιμάζουν μία επιρροή μέσω του 5G. Η επιρροή θα γίνει σε όλη την Αμερική, σε όλη την Ευρώπη και στο Ισραήλ. Καλό θα είναι να είναι κλειστά τα κινητά τηλέφωνα, όχι σε λειτουργία πτήσης, κλειστά εντελώς, και το router να έχει βγει από την πρίζα. Αυτό για μία ώρα. Θα επαναληφθεί το ίδιο στις 24 Οκτωβρίου, πάλι την ίδια ώρα, 21 και 21. Αυτή την ώρα που θα έχουμε κλειστά τα κινητά μας και το router, καλό θα είναι να προσευχηθούμε για την παγκόσμια ειρήνη, καθώς και για τους οικείους μας. Δεν το στέλνουμε γραπτός, παρά μόνο φωνητικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, η μαλακία επί της γης. Και επειδή τα πράγματα πρέπει να τα λέμε το όνομά τους, φιλοξενείται από τον κύριο John Kudurith, ο οποίος είναι στο Los Angeles, εδώ στα κούρκα, πως λένε, στο κίτσι, 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 αϊαϊα, και το αρχίσουν και το αναμεταδίδουν ένας κρανιώτης, ένας παπαρδιώτης, ένας μαλακιώτης και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Και επειδή θα πω και κάποια πράγματα, δεν τεκμαίρεται πουθενά αυτό το πράγμα. Και αν δεν ξέρετε τι σημαίνει τεκμαίρεται, σημαίνει αποδεικνύεται από κάπου. Προφανώς και κάποιος που κάνει ένα αίτημα φιλίας προς εμένα, που ξέρει πόσες φορές μιλάω επιστημονικά, με αποδείξεις, γυρνάει και μου λέει και εσύ που τα ξέρεις, τρώει μπαν στα 3 δευτερόλεπτα. Διότι είναι ασέβεια προς εμένα. Δεν έχω το αλάνθαστο του Πάπα, αλλά αν αύριο, που προφανώς δεν θα γίνει τίποτα, στις 5 του μηνός θα σας αρχίσω τέτοιο βρυσίδι που θα κλείσετε τα αυτιά σας με το αλουμινόχαρτο που λένε εδώ πέρα μέσα. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος Kudurith, που έχει ένα site που λέγεται Greek News On Demand, του κάνω και διαφήμιση, του Πεντηκοστιανού, ο πατέρας του είναι Πεντηκοστιανός, έτσι. Λοιπόν, είναι νομίζω εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Πεντηκοστής στην Ελλάδα. Εάν όχι, ας γίνει αμεδιαψεύση. Ο οποίος φιλοξενείται συνεχόμενα στο κανάλι του Βόλου, και δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα, έτσι, στο κυρίου Μπαντίδη το κανάλι, αρχίζει πάλι την τρομολαγνία. Θα σας πω ακριβώς τι λέει, γιατί από το πρωί δεν σας θέλω τίποτα, που μου έχετε στείλει 450 μηνύματα μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι. 450 μηνύματα. Να πρέπει να σας αποδείξω ότι αυτό είναι μια βλακία, μια μπαρούφα για κλικ. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι ακριβώς λέει. Για να μην νομίζετε ότι εγώ σας λέω κάτι κακό. Λοιπόν, στο καλό το λέει... Κάθεστε, γιατί μου το έχει στείλει και αλλιώς τώρα, να το δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, λέει, ξεκινάει. Έκτακτο, έχει μπλέξει τα πάντα, ό,τι υπάρχει, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί, μαλακιά είναι. Χωριαταρέοι είσαστε. Έτσι λοιπόν, και λέει, το ύποπτο προειδοποιητικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ της Αμερικής, που είναι συνδυμένο με το 5G που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Θα λάβει χώρα και στην Ελλάδα, φόβει ότι θα μετατρέψει τους του εμβολιασμένους, έτσι το λέω ακριβώς όπως είναι το site, του εμβολιασμένους, το σίγμα κάνει 5 ευρώ το ένα, οπότε μην τα βάζουμε αυτά, σε ζόμπι. Λοιπόν, ξεκινάει ο ασχετέισον, ούτε ελληνικά ξέρεις, ούτε αγγλικά ξέρεις. Και είναι επίσημο μπιφ, σε θεωρώ ασχετούμπα, κολοτούμπα και ασχετούμπα, έτσι. Λοιπόν, λέει, οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής που ήχησαν σήμερα στην Ελλάδα, γιατί το έγραψε και 2 Οκτωβρίου, ως μέρος άσκησης θα συνδυαστούν με την ύποπτο προειδοποιητικό μήνυμα. Ο άνθρωπος όπως τα μιλάει τα ελληνικά, έτσι θα γράφει κιόλας, έτσι. Λοιπόν, έκτακτης ανάγκης που είναι συνδεδεμένο με το 5G και τους εμβολιασμένους που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου και που θα λάβει χώρα και στην Ελλάδα. Ψέμα, ψεματούμπα. Και κάθε τώρα δηλαδή, μετά τις 4 του μηνός, θα μου πείτε στις 24, μετά θα πείτε στις 24 Νοεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου. Κάθε φορά αυτά θα κάνουμε. Θα σας παραπέμπω σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, του ερευνητή δημοσιογράφου Ιωάννη Kudurith. Τι είσαι, ρε μεγάλη, ερευνητή δημοσιογράφος, μεταφραστής και τέτοια πράγματα. Γράφει.
Σύμφωνα με το site, λέει ένα άλλο site, τα λοιπά, διαβάζουμε τα εξής. Και αυτό είναι πραγματική είδηση. Οι σιρήνες πολιτικής άμυνας και όχι αεροπορικής επιδρομής, έτσι, έχουν προγραμματιστεί να ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της ετήσιας στρατιωτικής και δημόσιας προειδοποιητικής άσκησης που ονομάζεται Παρμενίων. Όποιος το έγραψε αυτό δεν έχει πάει στρατό. Η άσκηση λέγεται στρατιωτική άσκηση, τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων, λέγεται δηλαδή TAMS, έτσι, όχι TAS, TAMS, τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων, σε συνδυασμό με την δημόσια διοίκηση Παρμενίων, που κάθε χρόνο υπάρχει και ένα πεδίο, ας το πούμε έτσι, που γίνεται και η τελική επίθεση και η τελική άσκηση. Συνήθως είναι το καμένο δάσος στη Μυτιλίνη, στη Χίο είναι, πώς το λένε, κοντά στις Σινούσες, στον Εύρο πάνω γίνεται, τα τελευταία χρόνια γινόταν στον Εύρο και το καταξής. Οι σιρήνες δεν ξεκίνησαν μόνο στις 11 ώρες και τελείωσαν στις 11 και 5. Υπήρχαν σιρήνες που ξεκίνησαν στις 11 για ένα λεπτό και τελείωσαν στις 11 και 5 για ένα λεπτό. Μετά ήταν ξανά πάλι στις 11 και 30 προειδοποιητική απειλή ραδιοχημικού πολέμου, έτσι, το οποίο όντως διέρχεσε, είναι 11 και 30, χτύπησε για 2 λεπτά, άλλος ήχος και τελείωσε 11 και 35 και πράγματι στις 12 και 20 έγινε ραδιοχημικό πυρηνικός πόλεμος, είναι άλλος συνδυασμός, ο οποίος ξεκίνησε το χουβουρουπού, όπως λέμε, χημικός, βιολογικός, ραδιενεργός και πυρηνικός πόλεμος, το οποίο διέρχεσε 2 λεπτά πάλι με άλλο ήχο και τελείωσε στις 11 και 35. Λοιπόν, η ενεργοποίηση όντως των σιρήνων συναγερμού είναι καθαρά για δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Για να πάω και ένα βήμα περισσότερο. Σε περίπτωση που κατά τις 11 με 11 και 5 γινόταν πραγματικά επίθεση με τους Τουρκούς, δεν θα σταματάγανε καθόλου οι σιρήνες. Θα χτυπάγανε επί 5 λεπτά. Ήμουνα στο κέντρο των Αθηνών. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι το πρώτο χτύπημα στις 11 η ώρα στην πλατεία του Συντάγματος ήταν πολύ χαμηλό. Το δεύτερο της ενεργοποιήσεως γύρω στις 11 και 1 ήταν ηχητικό, το οποίο πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. 11 και 5 ακούστηκε το δυνατό, προφανώς κάναμε δοκιμές και το καθεξής. Μέχρι εδώ καλά. Καινούρια ενίσχυση στο σχέδιο Παρμενίων όσο αφορά με το συναγερμό είναι ότι κατά τη διάρκεια του χτυπήματος των σιρήνων μόνο για την πολιτιακή άμυνα, δηλαδή ο πρώτος ο συναγερμός και όχι για το χουρουβούπου, έτσι, χημικός, βιολογικός, ραδιενεργός και πυρηνικός πόλεμος, χτυπάγανε και οι καμπάνες στις εκκλησίες για περίπου 5 λεπτά. Ήμουνα στο Σύνταγμα, η πλησιέστερη εκκλησία είναι το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης και η Μητρόπολη, δεν άκουγα τη Μητρόπολη, οφείλω να το πω, πρέπει να το κοιτάξετε αυτό πραγματάκι. Από εκεί και πέρα όμως, λένε και κάποιες άλλες μπαρούφες. Λέει ότι η άσκηση, λέει, με σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήταν σβηστή για 2 χρόνια. Δεν ισχύει. Κανονικότητα χτυπήσανε και τις προηγούμενες χρονιές. Εσείς δεν θυμάστε καλά. Λοιπόν, ο φοβερός αυτός ιντριγκαδόρος, τον οποίο τον πιστεύετε και πλέον αρχίζω και στενοχωριέμαι. Γιατί συνεχόμενα μένουν με το πουλί στο χέρι, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, και συνεχόμενα τους πιστεύετε ό,τι βλακία και σας πούνε, γυρνάει και λέει το εξής. Λέει, αυτό συνδυάζεται, λέει, με τον Εθνικό Συναγερμό Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ στις 4 Οκτωβρίου. Ο Παρμενίωνας της Ελλάδας συνδυάζεται με τον Εθνικό Συναγερμό Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ στις 4 Οκτωβρίου. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο Εθνικός Συναγερμός Έκτακτης Ανάγκης δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, από όλο τον κόσμο, η Αμερική διάλεξε και την Ελλάδα. Σου λέει, εμείς χτυπάμε εδώ, χτυπάμε και στους Ιθαγενείς. Αλλά και θα γίνει και στο Ισραήλ. Δεν τεκμέρεται από πουθενά. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία ενεργοποίηση και θα σας πω ακριβώς και τι λέει και η ΦΕΜΑ, για να ακούσετε λίγο κάποια πράγματα, διότι οι μπαρουφολόγοι όταν λένε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να σας πούνε να τρομάξετε, να πεθάνετε. Λοιπόν, επομένως θα πρέπει, λέει, από πού τεκμηρεύεται αυτό, να απενεργοποιήσουμε τα τηλέφωνα, τις συσκευές και τις τηλεοράσεις και να τα αποσυνδέσουμε. Η ίδια ακριβώς άσκηση θα επαναληφθεί στις 24 Οκτωβρίου φέτος. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 2 η ώρα κεντρικής Αμερικής τα λοιπά, και θα διαρκέσει μία ώρα.
Για περισσότερα, λέει, πώς το λένε, σχετικά με αυτό τον εθνικό συναγερμό έκτακτης ανάγκης, διαβάστε επίσης τα παρακάτω. Λοιπόν, σας έβαλα το ηχητικό και προσπαθώ λίγο να βρω και το. Γιατί ξέρετε, αυτή τώρα, όταν θα γίνει κάποιο σκηνικό, μετά θα σου πούνε κάτι να το κρύψουμε λίγο από εδώ, να το κρύψουμε από εκεί, να το κρύψουμε παραπέρα. Πάμε λίγο να δούμε και τι λέει ακριβώς αυτό το περίφημο το σήμα της ΦΕΜΑ, το οποίο πραγματικά γελάω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Πρέπει να βρούμε λίγο γιατί το έχω μαρκάρει. Πού είσαι το καλό, είναι παιδιά. Τόσες χιλιάδες που μου έχετε στείλει. Έλα, στην παρέα μας. Να το, λοιπόν, πάμε. Και λέει. Τι έρεγα. Α, υπάρχει λέει μια φημολογία ότι αύριο το βράδυ λέει θα ανοίξει το 5G από τη 3 στο 18% ένταση τόσο Ελλάδα όσο και Αμερική και συστήνουν να κλείσουν router, κινητά κτλ. Καθίστε λίγο να σας βρω και ακριβώς την άσκηση της ΦΕΜΑ. Λοιπόν, το βρήκα. Πάμε. Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 21 και 22 ώρα Ελλάδας Κύπρου και για μισή ώρα, στην Αμερική είναι μία ώρα, εδώ είναι μισή, μας κάνουν και χάρη, σου λέει, μην το δυναμώσει πάρα πολύ, μην ψηθούν πάρα πολύ. Θα ενεργοποιήσουν λέει το 5G σε Αμερική, Ευρώπη, Ισραήλ, παντού. Πού τεκμέρεται αυτό δεν λέει πουθενά. Το τηλέφωνό μου είναι 5G, έτσι λοιπόν. Οπότε ξέρετε κάτι ότι εγώ κινδυνεύω διότι θα γίνει αυτή η τρελή ενεργοποίηση του 5G από το 3% στο 18%. Έπαιρνα εγώ τη Vodafone, τους έλεγα παιδιά λίγο παραπάνω 5G μήπως μπορέσατε, τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βγάλτε λέει από την πρίζα το router του σπιτιού σας. Κλείστε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Το ραδιόφωνα, ποιος έχει ραδιόφωνο. Όλοι μέσα από το κινητό ακούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει, απενεργοποιήστε όλα στα κινητά. Όχι σε λειτουργία πτήσης, σε πλήρης απενεργοποίηση. Τυλίξτε τα κινητά με αλουμινόχαρτο. Γαμώτο, το Σάντα σήμερα έλειπα από το σούπερ μάρκετ κτλ. Και πάμε τη συνέχεια. Ποιος κάνει την αναπαραγωγή αυτών των ειδήσεων πέρα από τον κύριο Κουντούρη. Ένας ο οποίος έχει στο Telegram μια ομάδα που λέγεται Κρανιώτης. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο κύριος Κρανιώτης αυτός βγάζει ένα και λέει ενεργοποίηση 5G παγκοσμίως. Παγκοσμίως, το σμίως με, εντάξει, τέλος πάντων, μην πούμε ορθογραφία. Προστατευτείτε λέει και προστατεύστε τους οικείους σας λέει υστερόγραφο για όσους νοούν προτείνω από τις 8 ως τις 11:55 την ίδια μέρα να κλείσουμε τα κινητά, να τα τυλίξουμε λέει με αλουμινόχαρτο, έτσι θα γίνουν ανύπαρκτα. Και από κάτω βάζει της ΦΕΜΑ το press, το release, το οποίο πραγμά ανακοίνωσε η ΦΕΜΑ ότι θα κάνει μια ενεργοποίηση συγχρονισμού μηνυμάτων και κινητών κοινό στο 112 της Αμερικής. Πού προκύπτει αυτό τώρα το 5G, θα ενεργοποιήσουμε τα λοιπά. Λέει θα σταλεί ένα μήνυμα σαν τεστ στο κινητό στην Αμερική ρε φίλε, όχι στην Ελλάδα. Το ίδιο θα εκτελεστούν λέει και σε άλλες χώρες κάνοντας λέει τεστ ότι τα μηνύματα από τα κεντρικά προς τα κινητά είναι συντονισμένα και μπορούν να λαμβάνουν συγχρονισμένα μηνύματα την ίδια ώρα για ενημερώσεις ή άλλο. Και ποτσάρε από κάτω και ένα ΦΕΜΑ. Γράφει ο κύριος αυτός, οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτά είναι ανειδίκητα πράγματα. Δεν μπορώ να τα συζητήσω άλλο. Και λέει: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου θα είναι παντού, βγάλετε από την πρίζα, απενεργοποιήστε τα κινητά. Όχι, συνέχεια εδώ. Πάτησα κι εγώ ο άνθρωπος. Για να μην λέμε, γιατί μετά θα ξαναπάμε στον κύριο Κουντούρη, γιατί η μαλακία πρέπει να κλείνει περιστροφικά, δηλαδή έτσι και έχει το φρέο ας πούμε, στο ψυγείο, έτσι και έχει φύγει λίγο τα λοιπά, δεν έχει ψυγείο. Ρωτιέται ο κύριος Κρανιώτης, δηλαδή μιλάγαμε, ξέρω, ο Τζο Μπάιντεν ας πούμε πήρε τον Πούτιν και του λέει να ρωτήσουμε τον Κρανιώτη λίγο, ναι, να το ρωτήσουμε το παιδί, ξέρει πολλά ας πούμε τα λοιπά, έτσι. Τώρα θα με κυνηγάει και ο Κρανιώτης, θα μου πει, σε βρω, μάγκα, κάτι ρίλ που είναι στο Instagram που λέει, σου σκίσω την μπουφάνα και τέτοια πράγματα και λέει αν με ρωτάτε εμένα, δεν σε ρώτησε κανένας εκείνη την ημέρα λέει θα τα κλείσω όλα λέει, όλη την ημέρα και θα τα ενεργοποιήσω την επόμενη το πρωί. Μην κάνετε καμία τέτοια βλακία, αύριο έχω εκπομπή κανονικά και τη συνδρομητική γιατί σήμερα δεν μπόρεσα γιατί με είχαν πιάσει, έπρεπε να απαντάω στον κόσμο, έτσι λοιπόν. Και μάλιστα πεταγόντουσαν και κάτι μπουμπούδες λέει και γιατί λέει να ισχύει η γνώμη σας. Φάει ένα μπαν τώρα να δεις γιατί ισχύει η γνώμη μου. Φάει ένα μπανέρο, απλά πράγματα. Όπως είπαμε, μπαίνουν 6.500 τεστ στην εκπομπή, μπήκε και ένας μαλάκας με τη μαλακία του. Φάει το μπανάκι του και μια χαρά είναι. Κοιτάξτε, δείτε. Το θέμα είναι να μην ξεφτυλίζεται ο άνθρωπος. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι
άντρες και γυναίκες, οι οποίοι πίνανε νερό στο όνομά μου και ξαφνικά τους βλέπω να είμαι και πάνω κάνω σχόλια σε αυτούς που ξέραν ότι είναι ορκισμένοι εχθροί μου. Η ξεφτύλα, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα, έχει ονομασία. Δεν θα την πω για να μην φάω strike. Έτσι, λοιπόν, λέει, ακούστε τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουν πει χιλιάδες φορές και θα αναγκάζομαι συνεχόμενα και προφανώς μην περιμένετε θα πούνε το Doom Day, θα είναι 11 και 14 αυτά τα πράγματα. Και λέει, και αν αυτό πετύχει που πάνε να κάνουν την Τετάρτη 4 του Οκτώβρη, αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας θλιβερής πραγματικότητας που βγήκαν και είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία τρανοί επιστήμονες του εξωτερικού. Πείτε μου ποιος τρανός επιστήμονας του εξωτερικού βγήκε και είπε ότι στις 10 και 22, όπως στις 9 και 22 θα πάμε λέει, το 5G από το 3% στο 18%. Τι είναι το 5G από 3-18%. Είναι η βρύση να με από το ρουμπινέ, το ανοίγουμε λίγο περισσότερο. Θα πω μετά τι είναι η ενέργεια με τους κύκλους, αυτό που έγινε στα Τρίκαλα δηλαδή, αλλά καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Πάμε. Και μην με θεωρήσετε κολοτούμπα. Προφανώς και υπάρχουν κακές χρήσεις του 5G. Αλλά όχι ότι θα γίνει ο παγκόσμιος πλανήτης, δηλαδή και κλείσετε τα κινητά και επειδή θα τα βάλετε στο αλουμίνιο, ξέρετε κάτι. Είναι σαν αυτό που λέει ότι δεν επιτρέπω, λέει στο Facebook να κάνει επεξεργασία και πάει ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και λέει α, ο Χρήστος δεν επιτρέπει. Εντάξει, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, δεν σας πετάει έξω από την πλατφόρμα, άμα θέλει. Κάποιος λέει τους σκότωσαν. Κάποιοι είναι ακόμα εν ζωή. Ποιον σκότωσαν, μωρέ. Ποιον ρε μπαρούφες, ρε. Πεντηκοστιανοί, μασόνοι, ροταριανοί. Βρίσκεται να με εμφανίζεται στις εκπομπές. Όλο θα πεθάνει ο κόσμος από τις ηλιακές καταιγίδες. Σας βαρέθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, η συχνότητα λέει που θα εκπέμπουν λέει, τα 5G, αν τώρα είναι στο 3% θα φτάσει στο 18%. Στα Τρίκαλα έγινε με κύκλους, με hertz κτλ. Και όντως ήταν πιο ισχυρό και το κατεβάσανε. Αλλά ούτε 3% ούτε 18%. Και τα πουλάκια είχαν πρόβλημα. Πάμε τώρα πάει κάτω. Τα μπόλια λέει θα ενεργοποιήσουν ιούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού κτλ. Αλλά τώρα με το 5G το μπόλι ξεκινά και σου κάνει αυτό το sudden death που έλεγε ο Μονταγέ. Δεν μου είπε τίποτα για 5G, τέλος πάντων. Βλέπε λέει Μάλμπουργκ έχουμε κάνει εκπομπή. Εντάξει, ωραία, κανονικά. Και οι άνθρωποι θα φεύγουν πλέον κατά χιλιάδες την ημέρα με ποσοστό επιτυχίας ως και 100% και όχι 80% που ανέφερε η Παγόνη πριν 4 μήνες. Η κυρία Παγόνη δεν είπε τίποτα για αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσο τη έχω καταχαιριάσει αυτό το πράγμα. Αλλά πόσο στρωτό είναι, παίρνει μια είδηση. Και ο αυτός, αλλά και ο Κουντούρης παίρνει μια είδηση από εδώ, μια είδηση από εδώ, τις αναμοχλεύει και κάνει ένα τρομακτικό κείμενο. Και το βλέπω ότι έχετε πέσει στην παγίδα. Γιατί καθόσατε και μου κάνετε και ειρωνικές ερωτήσεις. Χωρίς να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αυτό λέγεται έρευνα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Χαρτιά δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει, να αποτρέψει το μεγάλο κακό που έρχεται για την ανθρωπότητα. Οι μεγαλύτεροι εφιάλτες επιβεβαιώνονται δυστυχώς. Και κάντε εγγραφές από κάτω. Κάντε εγγραφές από κάτω, βγάλετε λέει από την πρίζα το router του σπιτιού σας. Είναι πολύ πιο πιθανό στην επανεκκίνηση συσκευών να φορτωθεί κάτι από την παγκόσμια υπερκυβέρνηση για να γίνει το monitoring παρά να σκοτώσει τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάω κι εγώ ο καημένος και βλέπω εδώ πέρα τα διάφορα πράγματα. Προσωπικά λέει δεν πιάνω 5G και τέτοια πράγματα. Δεν είναι παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Σας το υπογράφω, δεν θα γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Εγώ θα, ούτε θα κλείσω το router. Ούτε θα βάλω τηλέφωνο σε αλουμινόχαρτο, άσε που δεν έχω και σάνιτας, ούτε θα το βάλω στο ψυγείο, ούτε θα φτιάξω τα καπέλα αυτά όπως ήταν με το Mel Gibson, το Science, ούτε τίποτα. Αυτά είναι τρομολαγνίες του κερατά, οι οποίες μάλιστα να σας τις, πώς να το πω, να σας τις κάνω και πιο χοντρές, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν τελειώσαμε. Τελειώσαμε τον κύριο Κρανιώτη, τα λοιπά, και μάλιστα τον ακολουθούν και 1.800 άτομα. Οι 400 από τους 1.800 προφανώς μου έχουν στείλει και εμένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο Κουντούρης. Είχα μείνει εκεί πέρα με το αυτό, με τα σχέδια κτλ. Αποκάλυψη, λέει, ζόμπι των εμβολιασμένων με ενεργοποίηση 5G έρχεται στις ΗΠΑ. Θα γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα και αλλού. Αφού ρε φίλε, λες ότι αυτή η ενεργοποίηση θα γίνει παγκοσμίως, θα γίνει και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Και αφού τα εμβόλια που γίνανε στην Αμερική γίνανε και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Άρα, γιατί θα πιάσει την Ελλάδα, γιατί είναι η επιφύτηση των Πεντηκοστιανών. Λέει παρακάτω, το συνεχίζει. Μέχρι στιγμής έχει μπλέξει. Ένα πραγματικό γεγονός που είναι κάθε λήξη του Παρμενίωνα γίνεται η άσκηση των συναγερμών. Μια ενεργοποίηση του τέστινγκ της ΦΕΜΑ μόνο στις ΗΠΑ. Βάζει λίγο ότι θα γίνει και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ δύο μέρες μετά. Το συνδέει και βάζει και τα 5G. Και βάζει και τα ζόμπι. Λέει, παθογόνοι. Μικροοργανισμοί μπορούν να απελευθερωθούν από παλμικό σήμα 5G. Πρώτη φορά στα χρονικά.
Ακόμα τη βιβλιοθήκη δεν την έχω τελειώσει. Και θα τη δείτε κάποια στιγμή, θα δείτε και πώς θα γίνει ο χώρος. Λοιπόν, πρώτη φορά στα χρονικά. Και είναι πραγματικά ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Αποκαλύπτεται, και θέλω να καθίσετε λίγο στις καρέκλες στρωτά, να αφαιρέσετε τίποτα νερά και τέτοια πράγματα να ετοιμαστείτε να πιείτε, ότι με 5G ηλεκτρομαγνητικό σήμα, με σήμα δηλαδή, αποστέλλονται παθογόνοι μικροοργανισμοί. Δηλαδή, το σήμα δημιουργεί ζωή. Άρα, μπορούμε να στείλουμε στη σελήνη ένα παλμό και να του δημιουργήσουμε βέβαια 3 μερμήγκια. Το μπίκι, το φίκι και το τσίκι. Και να κάνουμε μπροστά το μπίκι φίκι. Έτσι. Το μπίκι φίκι τσί. Τι άπα. Και αυτούς τους ακολουθείτε. Συγγνώμη θα το πω. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά μας βγάζει έναν στρατιωτικό δικηγόρο. Αυτές είναι οι μεταφράσεις που γίνονται, έτσι. Στρατιωτικός δικηγόρος. Δικηγόρος με εξειδίκευση σε στρατιωτικά θέματα. Στρατιωτικός δικηγόρος δεν υπάρχει. Έτσι. Στρατιωτικός νομικός υπάρχει. Και υπάρχει και το δικαστικό σώμα στο στρατό. Στρατιωτικός δικηγόρος δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος λέγεται Todd Calendar, ο Todd, το ημερολόγιο δηλαδή, λέει ότι τα νανοσωματίδια λιπιδίων περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορούν να απελευθερωθούν από παλμικό σήμα 5G. Ο δικηγόρος αποκαλύπτει αυτά πώς δημιούργησε ο άνθρωπος, ο Θεός τη γη και τη ζωή. Όποιος υποβληθεί, λέει, σε αυτό το νέο εμβόλιο θα απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πραγματικότητα που δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. Και ρωτώ, γιατί αυτά είναι γραμμένα. Ξεκινήσαμε με κάτι συναγερμούς από τον Παρμενίωνα. Με μία άσκηση της ΦΕΜΑ 2 μέρες μετά, τις οποίες τη συνδέει. Άνευ λόγου και αιτίας, και συνδέει το Ισραήλ και την Ελλάδα. Σου λέει Ισραήλ, Ελλάδα, Εβραίοι εναντίον των Ελλήνων κτλ. Μας λέει ένας στρατιωτικός δικηγόρος ότι δημιουργείται με τον παλμό ζωή και παράλληλα λέει όποιος υποβληθεί σε αυτό το νέο εμβόλιο θα απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πραγματικότητα που δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. Πού στη συζήτηση προηγουμένως υπήρχε το εμβόλιο, το νέο? Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε κάνει το παλιό. Πουθενά. Κυρίες και κύριοι, το κείμενο είναι ο αντιπρόεδρος του Δεσσαϊκού. Να, να, στην αρχή θέλαμε, αλλά μετά δεν θέλαμε. Συνεχίζουμε γιατί έχει ακόμα ψωμί. Λέει η ίδια αμερικανική κυβέρνηση μας προειδοποιεί για την αποκάλυψη ζόμπι εδώ και χρόνια. Όντως ισχύει, το έχω σηκώσει κι εγώ. Αλλά εδώ προσέξτε λίγο να δείτε τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει που λέγανε και αυτά και το συνδέει με δύο άσχετα πράγματα και με μια ενεργοποίηση. Λοιπόν, το Con Plan 8888, γνωστό και ως Counter Zombie Dominance, είναι ένα έγγραφο CONOP της στρατιωτικής διοίκησης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής, που περιγράφει ένα σχέδιο για τις ΗΠΑ και τη στρατιωτική τους άμυνα ενάντια στα ζόμπι. Το έγγραφο της 30 Απριλίου του 2011 γράφτηκε ως μέρος ενός φανταστικού σενάριου εκπαίδευσης για κατώτερους αξιωματικούς που εκπαιδεύονταν στο JOPES, το σύστημα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Άμυνας. Οι εκπαιδευτές της στρατηγικής διοίκησης των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ένα σχέδιο επιβίωσης ζόμπι αποτελούσε ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους πολιτικούς κινδύνους της χρήσης μιας πραγματικής χώρας σε σενάρια εκπαίδευσης. Θέλω να πω το εξής. Πού τεκμέρεται? Γιατί καταρχήν το κείμενο που έχω εγώ είναι από τα rules στο Amazon και από το FDA, έτσι, το Federal Drugs Association, που προκύπτει το κόνο από 888 τρεπά και παραπομπές σε Wikipedia, σαν τον άλλον χθες μας είχε πρίξει τα όμπελα με το σύλλοφο να μου και το πλάνκο άλλος. Πού προκύπτει αυτά τα πράγματα? Καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορώ να σας πω κι εγώ 9 ημερομηνίες και να σας πω ότι η σπάνια ασθένεια Κάτσε Λιγάκι, όσοι έχουν δει παλιότερα την ταινία και οι θεοί τρελάθηκαν, το δέντρο Κάτσε Λιγάκι, θα εκδηλωθεί την τάδε του μηνός. Ακόμα και στις αναφορές που κάνουμε για την λεγόμενη ασθένεια, το meat eater και το flesh eater κτλ., προκύπτουν από έρευνες, δυνητικές έρευνες του ίδιου του Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Φαρμάκων των ΗΠΑ της Αμερικής. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, ένα κλειστό τηλέφωνο όταν θα μπει με αλουμινόχαρτο κτλ., τι ακριβώς μπλοκάρει? Έτσι, γιατί το έχουμε δει και σε ταινίες με τα UFO και τα λοιπά, που βάζουμε ένα καπέλο για να μην μας διαβάσουν τον εγκέφαλο και τα λοιπά. Εγώ οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και ότι πραγματικά σας λένε ψέματα και μπαρούφες με σκοπό να σας τρομάξουν και είναι ίσως ψυχολογικές δοκιμές από την παγκόσμια υπερκυβέρνηση,
ούτως ώστε πολύ εύκολα να σας πούνε «Α, θα στείλω αυτό το σήμα, α, από εδώ, από εκεί». Δείτε λίγο την Ελλάδα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει μπει στον αστερισμό του 112. Και το 112, όποτε χτυπάει, δεν είναι για καλό. Είναι για καταστροφές. Το γεγονός ότι φτιάξαν ένα εργαλείο το οποίο ήταν για καταστροφές που ήταν μία φορά στα 2-3 χρόνια και στα τελευταία 3 χρόνια έχει χτυπήσει 30 φορές. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι κάνουν δοκιμές στο πόσο μπορούμε να αντέξουμε στον τρόμο, στην τρομολαγνία. Και πράγματι ερχόμαστε στη στιγμή όπου αποκαλύπτονται κάποια πράγματα και το θεωρώ και ξέρετε πόσες πολλές φορές έχω κάνει εκπομπές στις οποίες πλέον, πώς να το πω, αποδομώ τέτοιες τρομολαγνικές καταστάσεις και μετά βρίσκουν και λένε ότι εγώ τρομάζω τον κόσμο για αυτά τα πράγματα και αρχίζουμε και έχουμε και τα σενάρια, τα οποία τα σενάρια αυτά είναι γνωστά. Παραδείγματος χάρη, εμπλέκουν πάρα πολύ κάποιους καλόγερους του Αγίου Όρους ότι λένε για ένα σεισμό στην Αθήνα. Θέλω να σας ενημερώσω, διότι και η οικογένειά μου έχει την Ιερά Μονή Κασταμονή του ή Κωνσταμονή του στο Άγιο Όρος, ότι εάν ασχολούνταν με τις μαλακίες τις δικές μας οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος, τότε το Άγιο Όρος δεν θα ήταν Άγιο Όρος. Ένα. Δεύτερον, από όσο γνωρίζω και από όσο φρονώ και μιλάω και σε πολύ ψηλό επίπεδο με διάφορους γέροντες στο Άγιο Όρος, κανένας δεν γυρνάει να πει ότι θα γίνει σεισμός και δεν είναι κανένας σεισμολόγος εκεί πέρα, έτσι. Θα γίνει σεισμός εκεί, εκεί, εκεί. Πράγματι ισχύει κάτι για το Άγιο Όρος, το οποίο το Άγιο Όρος αυτό το κρύβει εντέχνως και πράγματι πολλές φορές έχονται κάποιες τροφοδοτήσεις. Και αυτό είναι το εξής. Υπάρχει σε ένα μοναστήρι, δεν θέλω να πω σε ποιο μοναστήρι, υπάρχει μια καντήλα. Η οποία καντήλα αυτή είναι άσβεστος. Και είναι σε ένα απομονωμένο χώρο και η καντήλα αυτή καίει 24 ώρες το 24ωρο, 7 φορές την εβδομάδα, 24/7. Και καίει εδώ και χρόνια. Η καντήλα αυτή, την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να μου τη δείξουν, είναι πολύ μεγάλο διαστάσιο. Παίρνει αρκετό λάδι, και τώρα που είναι και ακριβό ακόμη περισσότερο, λοιπόν, παίρνει αρκετό λάδι και είναι σε ένα χώρο αποστηρωμένο, ούτως ώστε είτε βροχή πες, είτε αέρας φυσήξει, είτε το ένα ή το άλλο τα λοιπά, δεν διαταράσσεται η φλόγα η οποία καίει συνεχόμενα με καντιλάκια, με φυτιλάκια και μάλιστα δεν είναι ένα φυτιλάκι, μόνο είναι 7-8, ούτως ώστε αν σβήσει το ένα να αλλάξουν το άλλο. Ανά 2 ώρες υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει εκεί πέρα μέσα και την κοιτάει και μάλιστα διαβάζονται και ευχές. Αυτό όσο αφορά το θρησκευτικό κομμάτι, γιατί κάποιοι τα έχουν μπλέξει με το Ιζεκίλ, 7 κτλ. Πράγματι, το βάρος της δημιουργεί κάτι σαν εκρεμές. Ο μόνος τρόπος για να κουνηθεί είναι να γίνει ένας σεισμός ή αν δεν υπάρχει σεισμός, η κίνησή της και μάλιστα το πώς πάλεται δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στους μοναχούς. Θα πει κάποιος που δεν πιστεύει σε αυτά τα πράγματα βλακίες. Τα τελευταία 40 χρόνια η καντήλα έχει κουνηθεί 3-4 φορές που συμπτωματικά ή εκείνη τη στιγμή ή άλλες στιγμές μέσα σε μία μέρα δημιουργήθηκαν κάποια καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα, σεισμοί και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κίνηση της καντήλας, ούτε υπάρχει κάποια αναταραχή, ούτε υπάρχει κανένας εντός εισαγωγικών, θα το πω χαριτολογώντας, ρουφιανάκος μοναχός, ο οποίος γυρνάει και λέει ότι περιμένουμε ένα σεισμό στην Αθήνα, στο ένα το άλλο τα λοιπά. Έτσι. Αυτά να τα διώξετε από το μυαλό σας. Και αυτά ότι ο γέροντας Παμφούτιος μίλησε και η γερόντισσα η τυφλή στα Κιούρκα μίλησε για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μπαρούφες, οι οποίες μπαρούφες αυτές χρηματοδοτούνται εντός εγωγικών, όπως το λέω, το χρηματοδοτούνται νοητός και έτσι βγαίνουν εφημερίδες και πουλάνε 10.000 φύλλα, 20.000 φύλλα, εκπομπές, το ένα, το άλλο, τα λοιπά. Οι σωστοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα χρηστά ήθη και με τη θρησκεία δεν βλέπουν καθόλου με τέτοιες καταστροφές. Επίσης υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίας και οι φήμες, οι οποίες μάλιστα πολλές φορές έχουν αναπαραχθεί από ανθρώπους εντός εισαγωγικών του χώρου της ελληνικής αναζήτησης, με αποτέλεσμα τα φεδρά Helen Hoax, όσο αφορά τα αποτελέσματα, δικαίωμά μου είναι, κρίση μου είναι, δεν τα θεωρώ. Ή κάνουν μια δουλειά η οποία όμως για μένα είναι φεδρή. Δηλαδή σε κάποιες καταστάσεις, όταν γυρνάω και εγώ έχω κάποια νομίσματα πάνω και μου λένε δεν υπάρχουν, ή όταν κατεβαίνει σημαία και λέει δεν κατεβαίνει, και μετά, όταν γίνεται επιβεβαίωση από πρέσβης ότι ισχύουν κάποια πράγματα και δεν ζητάνε ένα συγγνώμη, νομίζω ότι είναι φεδρή η κατάσταση. Όπως και αυτοί με θεωρούν φεδρό, έτσι και εγώ έχω δικαίωμα να τους θεωρώ φεδρούς. Όχι, εγκληματική οργάνωση δεν τους θεωρώ. Αυτά τα είπε ο Στέφανος ο Χίος και το καταδικάστηκε. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα και δικηγόρος του Στέφανου του Χίου ήταν ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός. Αυτός που κάνει μηνύσεις όλους. Αχ. Αντωνιάδης, ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο. Σε αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα μας πιάσουν πάλι και θα μας ξεφτυλίσουν. Θα πούνε το τάδε site, 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 το τάδε site. Είπα ότι στις 4 Οκτωβρίου και τάδε ώρα θα αυξηθεί το 5G κτλ. Δεν τεκμέρεται πουθενά. Και για να σας τα πάω λίγο ανάποδα, για να ξεκινήσουμε τα πράγματα, δεν προβλέπεται καμία αποστολή μαζικού κειμένου στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων που έχουν ελληνικά τηλέφωνα, που είναι 20 εκατομμύρια τα τηλέφωνα. Καμία. Δεν υπάρχει καμία ενεργοποίηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης περί συναγερμού στις 4 Οκτωβρίου. Αύριο, τέτοια ώρα που θα κάνω εκπομπή, θα έχει περάσει και η ώρα που κλείσατε τα κινητά στα υπόγεια, τα βάλατε σε αλουμινόχαρτο, τα βάλατε σε σάνιτα, τέτοια πράγματα και προφανώς θα καταλάβετε ότι δεν έχει ισχύει αυτό το πράγμα. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ. Και για του λόγου του αληθές, απέστειλα σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στο Τελ Αβίβ και του είπα: έχετε κάποια ενημέρωση? Γιατί εκεί πέρα η ενημέρωση ούτε καν μου λέει. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και όχι με αυτό. Στις ΗΠΑ η FEMA είναι μια οργάνωση, ας το πούμε έτσι, η οποία αυτή έχει να κάνει με την διοίκηση κατά των σημείων καταστροφής, ας το πούμε έτσι. Έχει μπλέξει με το 9-11 και οτιδήποτε άλλο. Έχει δαιμονοποιηθεί με τα φέρετρα τύπου FEMA. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτό που έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι η FEMA έχει ανακοινώσει πράγματι ότι θα κάνει ένα emergency test, το οποίο το emergency test, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το emergency test αυτό έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του αντίστοιχου 112 των ΗΠΑ. Άρα, η οδηγία της FEMA είναι για emergency messaging test system. Πού τεκμέρεται το 5G, ένα. Πού τεκμέρεται η αύξηση από 3 σε 18%, 2. Άρα 5G στην Αμερική δεν προκύπτει. Στην Ελλάδα και στο Ισραήλ, και εδώ μας νοιάζει κυριότερα για την Ελλάδα, δεν προκύπτει καν ότι θα σταλθεί κάτι τέτοιο. Πότε μια άσκηση των ΗΠΑ έλαβε χώρα και στην Ελλάδα? Ποτέ. Άρα, για να το πάμε λίγο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει άσκηση που είναι στις 4 του μηνός, δεν θα χτυπήσουν συναγερμοί στις 4 του μηνός, δεν θα έρθει messaging στις 4 του μηνός και δεν θα γίνει αύξηση του 3 στο 18% στις 4 του μηνός. Και μάλιστα ξαναπάρει, σου λένε και στις 24, σου λέει τα μπόσικα, και 20 μέρες μετά να έχουμε αυτό το θέμα. Προφανώς και το Ισραήλ. Πάμε λίγο περισσότερο. Η αποστολή με 5G νανολιπιδίων κτλ. Είναι οι λεγόμενες ψευδοεπιστήμες. Και επίσης εμπλέκει και το εμβόλιο, αλλά το νέο εμβόλιο, που ακόμα εμείς δεν έχουμε έρθει το νέο εμβόλιο. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα θα έρθει, κυρίες και κύριοι, και το νέο εμβόλιο για τον κορονοϊό και θα τρέξουν κάποιοι να κάνουν και την 6η, την 7η, την 8η δόση. Αλλά μέχρι στιγμής, στις 4 του μηνός, όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο, έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν είναι καινούριο, δεν ενεργοποιούνται τα λιπίδια, δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί και οτιδήποτε άλλο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί, για να το πάμε και λίγο περισσότερο, γιατί μίλησα και με μικροβιολόγους, τι είναι? Είναι βιολογικοί, παθολογικοί, έχουν μικρόβιο, έχουν ιό, τι ακριβώς έχουν? Άλλο το μικρόβιο, άλλο ο ιός. Γιατί είναι Marburg? Γιατί αν είναι Marburg που λέμε τα λοιπά, που έχω κάνει εκπομπή και την έχω πάει και στο συνδρομητικό μέρος, καταλαβαίνετε ότι θα προκύψει το Flesh Eater. Το οποίο το Flesh Eater, η πρώτη που το είπαμε, είναι η ανοπαία τραπός. Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι στις 31 Φεβρουαρίου του 2024 θα προκύψει το Marburg. Γιατί βάζετε χρόνο? Ξέρετε κάτι, αυτός που βάζει χρόνο, στοίχημα με το χρόνο, 99% το έχει χάσει. Και θα σας πω ότι ο μόνος που κέρδισε στοίχημα με χρόνο ήμουν εγώ, που τους είχα πει μέχρι τις 21 Απριλίου του 2020 δεν πρόκειται να περάσει ο κορονοϊός σαν θύματα, τα θύματα της εποχικής γρίπης, την οποία την ξεχάσαμε. Πάμε ακόμα περισσότερο. Το κείμενο, το κόνοπ, πώς λέγεται αυτό, το 8888, είναι η άσκηση η οποία δημιουργείται από τις ΗΠΑ στο στρατό για εξωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας των ΗΠΑ. Τα ζόμπι περιλαμβάνονται μόνο στο FDA και υπάρχουν και σαν κανόνες στα rules του Amazon, ότι σε περίπτωση επιδρομής των ζόμπι, τότε δεν θα μπορέσουμε να σας αποστείλουμε και να μπορέσετε να συμμετάσχετε στα παιχνίδια. Και το καλύπτουν 100%. Άρα, συνεπώς, να το πούμε έτσι πολύ απλά, υπήρξε μια κατασκευή ενός τρομολαγνικού, χρόνο τρομολαγνικού άρθρου,
η οποία φιλοξενείται σε τρία διαφορετικά. Κάποιος κύριος Κρανιώτης είπε για αλουμίνια. Ποιος είναι, τι ακριβώς σταματάει το αλουμίνιο, γιατί να κλείσεις το router, γιατί να κλείσεις το τηλέφωνο, γιατί να κλείσεις την τηλεόραση, γιατί να κλείσεις τις συσκευές. Αυτά νομίζετε. Τα LED που έχουν μπει στην Αθήνα, τι ακριβώς νομίζετε. Για πείτε μου, τα LED που είναι στην Αθήνα, τι νομίζετε ότι έχουμε μέσα. Κάμερες έχουν, που λέει θα βάλουμε τώρα 700 κάμερες τα λοιπά. Και να γίνει η ενεργοποίηση και να τα κλείσετε όλα. Άμα σας λέγανε δηλαδή να ανοίξετε στο υπόγειο του σπιτιού σας ένα τάφο, ένα βάραθρο και να μπείτε μέσα και να κλειστείτε με χώμα μέχρι πάνω και να κρατάτε ένα καλαμάκι και να το παίζετε σαν την Uma Thurman στο Kill Bill, θα το κάνατε. Αυτά βάλτε τα καλά στο μυαλό σας, διότι η τρομολαγνία αυτή είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επικυρίαρχοι. Οι επικυρίαρχοι αυτοί, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα λέγονται Νέα Δημοκρατία. Λέγονται μασονικές στοές. Και βάζουν και τα τσεράκια του τα άλλα. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, και εγώ δεν σηκώνω καθόλου μπιφ. Εγώ απλώς λέω τα ονόματά τους για να ξέρετε με ποιους είμαι κάθετα αντίθετος. Για να ξέρετε με ποιους είμαι κάθετα αντίθετος. Και εδώ, από αυτό το σημείο, οφείλω να πω κάτι το οποίο μου στάλθηκε και το είδα και πράγματι αυτή είναι σωστή αντιμετώπιση. Ένας ορκισμένος εχθρός απέναντί μου, ο κύριος Θεόδωρος Στεφάνου, ο οποίος με έχει χαρακτηρίσει παλαιότερα όταν ήταν εν ζωή ο Πάλμος ως μαλάκα, έτσι, εγώ έχω μνήμη ελέφαντα, θυμάμαι τα πάντα. Λοιπόν, σε μια διένεξη που έχει με το γνωστό καραγκεζοπαίκτη, αυτό μαύρο υπότι κτλ, γύρισε και είπε για μένα ότι εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με τον κύριο Κασταμονίτη, και μάλιστα η αναφορά ήταν κύριος Κασταμονίτης, και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στεφάνου τα λοιπά, αλλά αυτό που έγινε απέναντι στον κύριο Κασταμονίτη είναι αλητία και ποινικό κολάσιμη. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Εγώ δεν έχω τίποτα να χωρίσω ούτε με τον Κουντούρη, ούτε με τον Στεφάνου, ούτε με τον Μπαντίδη, ούτε με τον Amazing Dio, ούτε με τον πρόεδρο μου τον Κοψανίδη, ούτε με τον Πανίδη, τίποτα, 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 τίποτα. Συνεχίζω το μοναχικό δρόμο μόνος μου, αν τυχόν κάνω κάτι με κάποιους φίλους μου, και αυτό θα το δείτε κτλ. Και προφανώς και μετά τις εκλογές που ξεκινάει πάλι η πέμπτη διάσταση. Για αυτά είναι τα πράγματα. Με αναγκάσαμε συνθήκες και πλέον είμαι μόνος μου. Μονακός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Αυτά όμως που γίνονται συντονισμένα και επαναλαμβανόμενα από τον κύριο Κουντούρη, που δεν έχω τίποτα να χωρίσω, έτσι, από τον κύριο Κουντούρη, έτσι, είναι τρομολαγνικά και είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, η οποία δύναται να προκαλέσει αναταραχή. Σε αυτούς και αυτές που ρωτάνε ιντριγκαδόρικα πού τα ξέρεις εσύ τα λοιπά, πώς το λένε, τα διάβασα στο ταρατατά. Έτσι, ψάξτε να δείτε τι είναι το ταρατατά, και μάλιστα πίσω στο τελευταίο ένθετο που λέγεται Τρέλας 13 και στο Βαβούρα, εκεί τα διάβασα. Έτσι, και στο Λυσάρι του Πατάκη. Είναι δυνατόν 35 στα 36 χρόνια στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης να μην ξέρω τι γίνεται? Δεν θα σας έκανα εγώ εκπομπή? Έχω κάνει εκπομπή για λιγότερα πράγματα. Να σας πω. Επειδή κάποιοι μου είπαν, λέει, τώρα έμαθες για το Ολυμπιακό Στάδιο. Ρε ηλίθιε, από το 2004 δεν πατάω στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι λένε ότι το σέγαστρο τρέμει. Για να μην πατάω 20 χρόνια, ρε ηλίθιε, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και που θα το πω και που το είπα, απλώς θα κλέβουν τις ειδήσεις και τις αναμεταδίδουν άλλοι. Και σου λένε, α, το είπα εμείς πρώτοι. Εδώ είμαστε ομάδες. Κάντε ομάδες. Είσαστε στην Νέα Σμύρνη, 30 άτομα Κασταμονίτης. Ομάδες. Είσαστε στην Καλλιθέα, 30 άτομα Κασταμονίτη. Ομάδες. Δεν θα γίνω σώρας. Δεν θα σας έρχομαι με καφέδες, ούτε θα σας ζητήσω λεφτά. Συζητάτε μεταξύ σας, φτιάξτε τα λοιπά, αναλύστε και σκεφτείτε. Και καμιά φορά τροφοδοτήστε και εμένα. Εγώ χαίρομαι να με βλέπουν άνθρωποι και να μου λένε, ευχαριστώ πάρα πολύ, μας άνοιξε τα μάτια, κάναμε αυτό, κάναμε αυτό, κάναμε αυτό. Ξέρετε πόσα fake news βγήκανε για το Βόλο? Ξέρετε πόσα fake news βγήκανε για το Βόλο? Ότι πέταξε πάνω ο Δράκος και έκανε το short video, το οποίο το σήκωσε ο κύριος Μπαντίδης, 60.000 προβολές. Και τι είναι τελικά? Πούτσμαν Κλέιν, έτσι. Είναι αδερφός του Κίτσμαν Κλέιν, έτσι. Κλάιν Μάιν Παπαράιν. Αν είναι να τα κάνετε αυτά, και δεν λέω τίποτα για τον κύριο Μπαντίδη, ας κάνει και 500 εκπομπές και κανένα πρόβλημα. Αλλά να σηκώνουμε κάτι που να είναι σοβαρό. Να σηκώνουμε κάτι που είναι σοβαρό, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά σας το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, θλίβομαι, στενοχωριέμαι αυτή τη στιγμή, γιατί ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης θύνει. Αν είναι να αναμοχλεύετε τα δικά μου τα θέματα 10 χρόνια πίσω και να τα κάνετε καινούργια διάσταση τώρα, ότι υπάρχει αστιμαγίας στην καρδίτσα,
για να, πώς το λένε, για να το παίξετε ότι είσαστε high society, ας πούμε, στη μαγεία και τέτοια πράγματα. Ή αν παίρνετε fake news ότι θα βγουν τα ζόμπι, άμα είναι τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα, τι να κάνουμε. Θα πάρουμε τις καραμπίνες να θα τα σκοτώσουμε. Θέλω να σας πω, και στις 24 του μηνός τα ίδια θα σας πούνε. Και για το Βόλο έχει βγει ότι στις 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου, ότι θα πέσει πάλι βροχή στο Βόλο και θα πνιγούν όλοι. Άλλο το να λέμε για το Χαρπ, το Έσελον και αυτά, και άλλο να λέμε κάθε 7-8 μέρες στο Βόλο. Έχετε αναλογιστεί τι γίνεται στο Βόλο? Έχετε αναλογιστεί, πέρα του ότι κάποιοι δεν έχουν ίντερνετ και δεν μπορούν να κάνουν εκπομπές, έχετε αναλογιστεί τι γίνεται ακριβώς? Έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή στη μέση της Ελλάδος, εκεί που είναι η λεγόμενη κοιλάδα μας, η οποία βγάζει όλα τα προϊόντα, είναι όλα δηλητηριασμένα? Αυτό να μας φοβήσει. Αυτό να μας φοβήσει. Και να μας φοβήσει και κάτι που έχει σχέση με τη χθεσινή εκπομπή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκαν πάρα πολλοί φίλοι που είναι στη Σουηδία και είπαν ότι πράγματι ισχύει αυτά που λες, έτσι ακριβώς είναι και στη Δανία κτλ. Υπάρχει μια είδηση που λέει ότι οι γυναίκες της Γρυλανδίας που ανήκει διοικητικά στη Δανία στρέφονται εναντίον της δανέζικης κυβέρνησης και του δανέζικου βασιλείου, γιατί σε ελέγχους τεστ PAP, υποτίθεται μαζικούς που κάνανε, τους βάλανε σπιράλ αντισύλληψης μέσα στη μήτρα, ούτως ώστε να μην συλλαμβάνουν και σταδιακά ο πληθυσμός της Γρυλανδίας να μειωθεί. Και μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή είχε πει να αγοράσει τη Γρυλανδία. Χωρίς κατοίκους είναι μια χαρά. Δεν είναι πρώτη φορά που η Αμερική έχει αγοράσει δανέζικο έδαφος. Έχει αγοράσει το 1908, αν δεν κάνω λάθος, και τις λεγόμενες δανέζικες δυτικές Ινδίες. Και η Δανία έχει και τα Φερόε και την Γρυλανδία. Είναι πολύ εύκολο να τα πουλήσει. Δείτε τα Φερόε που έχει μέσα τις Μικίνες, όπως τη λένε και αυτοί, τι ΑΟΣ δημιουργεί. Δηλαδή το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει ΑΟΣ, αλλά το ΑΟΣ των Φερόε είναι ο μισός Ατλαντικός. Δείτε τα αυτά για να πούμε. Και κάτι τελευταίο. Στα Μουλοχτά, με Κασελάκι, με Φάμελο, με Μπέο, με το ένα, με το άλλο, με τα λοιπά, σταδιακά και κρυφά, ο Καϊρίδης, αυτό το Καϊνάρι τα λοιπά, θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο που θα μονιμοποιήσει 350.000, ήταν το αρχικό νούμερο, 350.000 μετανάστες, σε fast track, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, για να χρησιμοποιηθούν ως εργάτες γης. 350.000 είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα στη Σουηδία, που θα κατέβει ο στρατός τώρα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μαθαίνω ότι μέσα στην αναμπουμπούλα το νομοσχέδιο θα κατέβει με 475.000. Άρα από τα hot spot αυτά και τα 1-2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, περίπου το 25% θα μονιμοποιηθεί και θα νομιμοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορούν να δουλεύουν πέρα από την χρήση γης, ακούστε κυρίες και κύριοι, και σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και σε χώρους εστίασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η λεγόμενη νεανική ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει στο 40%, γιατί τα παιδιά θα θέλουν να δουλέψουν όταν μπορούν και θα διαλέγουν αυτούς οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Αλλά, με την ταυτότητα που δεν είναι ταυτότητα, είναι κάρτα πολίτη, αυτοί θα γίνουν νομιμοποιητικά πολίτες της Ελλάδας. Βάλτε το κάτω. Αυτό που σας λέω είναι μια είδηση μελλοντική, η οποία τεκμέρεται από τις αποφάσεις, από το νόμο και από τις μελέτες. Και από το Ριχάρδο Καλέρ και οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο να κατεβάσω από τη βιβλιοθήκη απέναντι και από τις βιβλιοθήκες που έχω μέσα πλέον και να πω ότι κοίταξε να δεις, αυτό λέει ότι το 5G δημιουργεί ιό. Ιό εννοείται κανονικό, ας πούμε γρίπης. Ή ας πούμε ότι από 3% θα πάει στο 18%. Άλλο η μελλοντική είδηση και άλλο η τρομολαγνία ότι τότε θα γίνει αυτό, θα γίνει καταστροφή, θα πεθάνετε το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω αυτό, αυτή την εκπομπή. Χρησιμοποιήστε την σαν οδηγό και τιμωρήστε τους ψεύτες. Τιμωρήστε τους ψεύτες. Εγώ ακόμα και, επειδή θα γυρίσουν και θα το πούνε αυτό το πράγμα, ακόμα και όταν σας λέω για σεισμό, δεν έχω πει ποτέ χρονικό. Ποτέ χρονικό. Μπορεί να γίνει και μακάρι να μην γίνει και ποτέ. Μπορεί να γίνει μετά από 100 χρόνια. Έτσι. Έχω πει εντάσσεται μέσα στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο έχει 3 μήνες, οτιδήποτε άλλο. Δεν περιμένουμε αυτές τις, πώς το λένε, μέγα σεισμό. Επειδή είναι η άλλη μπαρούφα αυτή. Δεν περιμένουμε. Μέγα σεισμός είναι 9 ρίχτερ. Δεν έχει προκύψει ποτέ. Δεν περιμένουμε. Ενεργοποίηση της Σαντορίνης περιμένουμε. Κάποια στιγμή τα ρήγματα γύρω από την Αθήνα που είναι 40 χρόνων θα βγάλουν κάτι και το ίδιο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν σας είπα στις 7 και 11 στις 31 Φεβρουαρίου του 2024. Μην τρομάζετε. Άμα με βλέπετε εμένα και χαμογελάω,
σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Αυτό. Και ούτε είμαι εγώ, είμαι κι άλλος δεν είναι. Να ακούτε όλους και να κρίνετε. Αλλά πραγματικά, όταν κάποιοι είναι ασυνεπείς, ένα. Όταν κάποιοι σας λένε θα κάνουν εκπομπή και δεν κάνουν. Δύο. Όταν σας λένε συνεχόμενα τα ίδια θέματα. Τρία. Όταν σας λένε τρομολαγνίες και δεν αποδεικνύονται. Τέσσερα. Και όταν ξαφνικά εμπλέκουν μέσα και αιρέσεις, γι' αυτό και δεν κάνουν θρησκευτικά, για να στο βγάλουν χριστιανοί κτλ., τότε τιμωρήστε τους. Και γιατί θέλω να είμαι και εντάξει και δίκαιο κτλ., αύριο. Αύριο. Γιατί σήμερα πραγματικά έχω πήξει τα λοιπά. Αύριο θα κάνω τη συνδρομητική που θα ασχοληθεί με τις λεγόμενες εταιρείες, μυστικές εταιρείες που υπάρχει στο βιβλίο «Η αθέατη όψη της νέας τάξης πραγμάτων». Και το βράδυ, 11 και 4, αν υπάρχει ο κόσμος, αν δεν έχω γίνει ζόμπι, τα λοιπά, να έχω δαγκώσει κανέναν, ναι, αυτά θα κάνουμε και μια κανονική εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Κοινοποιήστε την να μην τρομάξει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι αύριο με το 5G. Μην φάτε το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο ειλικρινά το χρειαζόμαστε για τα σουβλάκια. Κάνε τζατζίκι να το φυλάξουμε μέσα με καμία ντοματούλα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κάντε, αν θέλετε, ένα like. Όσοι είστε καινούριοι, κάντε μια εγγραφή. Μάγκες και μάγκησες, μπλέξαμε. Ούτε 3G, ούτε 5G, ούτε WiFi, ό,τι έχει το ψυγείο, ούτε τίποτα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.